Που είμαι έτσι σήμερα, πήγα για τρέξιμο. Κατευθείαν ήρθα στο μαγαζάκι μας εδώ, να ξέρεις. όχι. Μοσχοβολό. Κοίτα λίγο, σε παρακαλώ, κοίτα το outfit. Είναι κίτρινα, πρόσεξε. Έχω μία, ας πούμε, δόση πινελιάς κίτρινη εδώ. Είμαι σαν μελισσούλα. Εδώ είναι λίγο διάφανο. Ανεβαίνεις. Χοπ, μαύρο. Όχι στο μαύρο γελούρο. Και η τσαχπινιά εδώ στο χέρι, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ, δεν είμαι σαν σούπερ ήρωας, μέσα στο μάτι μου είπανε καταρχήν του κυρίου Στέλιου στο μάρκετινγκ του άρεσε. Μου λέει πάρα πολύ ωραία τα ρούχα φορά σήμερα. Ο Σπύρος Αυγουστής, το ουρί της σύνταξης, όπως λέγεται εδώ, μου είπε ότι είμαι σαν σούπερ ήρωας. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα σου πω, πήγε για τρέξιμο σήμερα, ήρθα κατευθείαν. Και μην γλύτε τις μύτες, σας είμαι πεντακάθαρη, να ξέρετε, φρεσκαδούρα είμαι. Κοίτα με, μίλησέ με λίγο. Ορίστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό το φοβερό outfit που το φοράς όχι μόνο για γυμναστική, το φοράς και να βγεις έξω και με το δερματινάκι σου και με μια φαρδιά μπλούζο, μακό και αυτά, το έχει φτιάξει φίλη μου η Αλεξάνδρα, Sunset Go, όποιος ενδιαφέρεται και στο Instagram. Και ξέρεις γιατί την αναφέρω, γιατί η Αλεξάνδρα πέρσι μας έντυσε στο Mad Walk, έχω να σας πω, και στο χορευτικό, με τα φοβερά κορμάκια της, τα κολάν της και όλα αυτά τα υπέροχα που φτιάχνει. Και θέλω να το αναφέρω γιατί είναι Ελληνίδα σχεδιάστρια, είναι ταλεντάρα και αξίζει οι Έλληνες ταλαντούχοι να προβάλλονται και να τους ακούμε και να τους προωθούμε και όλα. Όχι αυτά τα ξενόφερτα που έχετε όλοι απ' έξω. Θα πάρω αυτό που φοράει η Kim Kardashian. Τώρα που την είπα την Kim Kardashian, ωραία, τι έχω να σουσούρω. Ωραία, τι έχω να σουσούρω σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάει ένα κούλερ. Λοιπόν, πήγα, έτρεξα 5 χιλιόμετρα. Μετά άλλα 5 τα περπάτησα, έχω να σου πω. Και πήγα εκεί στη Βουλιαγμένη που είχε πάρα πολλές ανηφόρες. Στην ουσία έκανα 10 χιλιόμετράκια γιατί ετοιμάζομαι για τον καλό σκοπό που σας λέω συνέχεια. Κάπου τώρα, τον επόμενο μήνα, θα χρειαστεί να πάμε να τρέξουμε και θα σας καλέσω όλους να έρθετε να τρέξουμε. Δεν το σας πω ακόμα πού και τι. Αλλά είναι για πολύ καλό σκοπό, έχω να σας πω. Και όπου υπάρχει σκοπός και κυρίως με παιδάκια, πρέπει όλοι να σπέβουμε να βοηθάμε. Πήγα λοιπόν γιατί προετοιμάζομαι, γιατί πέρσι είχα τρέξει τα 5 και φέτος θέλω να ανεβάσω το στόχο μου και να τρέξω τα 10. Μετά συγχωρήσει ως Ευαγγελία. Κατάλαβες. Λοιπόν, ξεκινάει το cooler το θέμα το χθεσινό. Είναι το εξής. Είναι το χθεσινό βασικά. Το θέμα το σημερινό δηλαδή. Είναι το χθεσινό. Αυτό ήθελα να πει ο ποιητής. Πράγματα λοιπόν που πλέον είναι αποδεκτό να τα κάνουν τα αγόρια. Οι άνδρες. Τα παλικάρια, αυτά τα ψηλά. Εντάξει, είναι όλοι ψηλά, δεν πειράζει. Εγώ θα τα πω τώρα, θα τα πενέψω. Γιατί έχουμε. Οι Έλληνες είναι. Παλικάρια είναι, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε σήμερα και θα αναλύσουμε. Πάρε και πολύ ωραίο τραγούδι από Sia και Cheap Thrills. Και έχω να σας πω επίσης ότι ετοιμάζονται τα νέα βίντεο που θα γίνουν στο cooler. Θα κάνουμε βιντεάκια, δηλαδή. Τα θέματα που βλέπετε εδώ και καταπιανόμαστε κάθε μεσημέρι, όχι μόνο τα φετινά, ούτε αυτά που κάνουμε την ημέρα, και τα πέρσι και τα πρόπερσι από την αρχή που ξεκινήσαμε, θα τα οπτικοποιήσουμε. Κοινώς, δεν θα τα λέμε μόνο στην εκπομπή, θα τα βλέπετε και σε βιντεάκια. Ήδη το πρώτο έχει γυριστεί, το δεύτερο θα γυριστεί αύριο. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε βίντεο να σας δείξω εδώ πέρα. Θα ανέβει και στο YouTube, να μας πείτε τη γνώμη σας και γιατί όχι σιγά σιγά τα κουλεράκια, άμα θέλετε, να κάνετε και τα δικά σας βίντεο και να μας τα στέλνετε εδώ να τα παίζουμε. Θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, θα γίνουν κάποιες αλλαγές
Κοίταξε να δεις, η σεζόν για κάποιους ξεκίνησε πριν ένα μήνα, είμαστε ξεκινάει τώρα, άλλωστε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έρχονται αλλαγές πολλές. Πολλές αλλαγές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να κράξω πάρα πολύ ωραία την Kim Kardashian. Γιατί είναι και είδηση στα Mad News μας, τα οποία θα τα δείτε. Να τα βλέπετε, παίζουν κάθε μία ώρα εδώ στο Mad TV και να μπαίνετε και στο site του Mad TV, γιατί όλες αυτές οι ειδήσεις που παίζουμε στα Mad News και όχι μόνο, παίζουν και στο site του Mad TV, γιατί μέσα τα παιδιά γράφουν και κουράζονται και πρέπει να τα διαβάζουμε και να τις υποστηρίζουν. Αυτό. Λοιπόν, η Kim Kardashian σου λέει τώρα, επειδή κάποτε έχει μια φρίκη τέλος πάντων αυτό που έγινε στο Παρίσι, με τη ληστεία που αν είναι αληθινή, εντάξει, θα το πάρω πίσω, σε συμπονώ, σε καταλαβαίνω, τρόμαξε, πάσω. Αν δεν είναι αληθινή, υπάρχει μια μεγάλη δόση αληθείας σε αυτό, έχω να σου πω, η γυναίκα είναι κουλή. Θα φτιάξει, λέει το άκου τώρα που τη χτύπησε το θέμα ο Κάλλος αυτός, τη θύπησε ότι θα φτιάξει ένα δωμάτιο πανικού. Και όταν ακούς δωμάτιο πανικού, μην νομίζεις ότι θα φτιάξει ένα δωμάτιο να κάνει άσκηση για να ξεφύγει από το άγχος, τους φόβους της και όλα αυτά που την έχουν καταβάλει. Όχι, καμία σχέση. Γιατί εγώ όταν το διάβασα αυτό κατάλαβα. Ότι θα είναι σαν είδος άσκησης για να ξεπεράσει αυτό το σοκ. Δεν είναι αυτό. Αυτή θα σου πω τι κάνει. Την τρελή. Λοιπόν, αυτή βλέπει πολύ Game of Thrones, εκεί κατέληξα. Ή ταινίες εποχής. Ή διαβάζει πάρα πολύ ιστορία για καταφύγια και καταπακτές και δόστου. Και τι είπε αυτή τώρα, θα φτιάξει ένα άλλο σπιτάκι, δωμάτιο δηλαδή, μέσα στο ίδιο της το σπίτι, θα δώσει 100.000 δολάρια. Λεφτά να έχουμε να χαλάμε τη σέσουλα. Λοιπόν, γιατί λέει θα το κάνει τεθωρακισμένο και όλα τα οημένο, θα το κάνει να αντέχει σε 7 ρίχτερ σεισμό, σε καταποντισμούς, σε τυφώνες Κατρίνες και όλα τα σχετικά. Γιατί αυτή τώρα επειδή έχει φοβηθεί, της πήγε τρεις και μία που αυτό, την κλέψανε, θα πάει να χωθεί εκεί μέσα να κάτσει, λέει, δεν πειράζει κανένας. Σε ελεύθερη μετάδοση, εγώ θα σου πω τώρα, εντάξει, είναι κάτι πάει καλά, το ξέρεις, δεν το έχω πει. Δεν θα το κρύψω, δεν τη συμπαθώ, πείτε ό,τι θέλετε, βρίστε με όσοι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά η γυναίκα δεν έχει πρόβλημα. Άντε να κάτσει να σκοτώσει με τα παιδιά της εκεί πέρα, να πούμε ότι είναι μικρά, θα τα λολάνει πριν καν πάνε δημοτικό τα παιδάκια, θα τα έχει αποτρελάνει αυτή εντελώς. Δώσ' τα σε εμάς, να στα μεγαλώσουμε, κυρία μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μικρή ανάσα αυτά για την Kim Kardashian. Να επισκέπτεστε το site του Mad TV, να μαθαίνετε πολλά νέα και πολλές ειδησούλες. Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Και σήμερα θα δώσω και 5 διπλές προσκλήσεις για Athens Exclusive Designers Week. Παίξε ρε Άγιε τη μουσικούλα σου να χορέψουμε. Εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω όταν είμαι σπίτι μου στο δωμάτιό μου. Βάζω μουσική, να εδώ, στα YouTube, στο κινητό, βάζω μουσική και δώσ' του. Lie to you baby, would I lie to you. Σήμερα τι άκουγα το πρωί, θα σου πω. Βγήκε το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι, το είχαμε ακούσει πρώτα εδώ στα Mad Video Music Awards 2016. Θέλω να σου πω, το βγήκε το καινούριο βίντεο κλιπ της Demi η Σόβια μαζί. Πολύ ωραίο. Θέλεις να το παίξουμε μετά, Άγη. Ξέρω, μπορεί να μην κολλάει σήμερα, αλλά θα πάει. Θα το πάμε εμείς άλλωστε, πώς τα έχουν πάει όλα. Λοιπόν, θέλω να σας πω να συντονιστείτε και να καλέσετε τώρα. Γρήγορα, ποιος είναι πιο γρήγορος. 2-10-66-65-669 66-65-669. Θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις. Οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε παίρνετε τώρα διπλές προσκλήσεις για το Athens Exclusive Designers Week. Μία εβδομάδα γεμάτη μόδα, μία εβδομάδα γεμάτη σχεδιαστές, ρούχα, δημιουργείς, ό,τι couture δημιουργείς, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Θα είναι εκεί. Θα παρελάσουν οι πάντες. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός. Κλείνει 10 χρόνια φέτος. Και έχω να σου πω, γι' αυτό σας έκανα και την εισαγωγή με αυτό το υπέροχο outfit που φορά από τη φίλη μου την Αλεξάνδρα και εκεί την δημιουργική της ομάδα sunsetgo.official στο Instagram. Όσοι θέλετε να την ακολουθήσετε, να το γράφει και εδώ. Έλα, Αλεξάνδρα, εστίασε άμα μπορείς. Μπορείς. Θα πάω από εδώ. Εντάξει. Τόσες κάμερες έχουμε, άλλωστε. Να το βλέπεις. Sunset Go Official. Όποιος θέλει να την ακολουθήσει, είναι Ελληνίδα σχεδιάστρια και πέρσι την είχαμε μαζί μας και στο Mad Walk
και οφείλουμε να στηρίζουμε τα ταλέντα τους Έλληνες, τους σχεδιαστές μας, τους αγαπημένους. Στην εβδομάδα λοιπόν μόδας που σας είπα στο Ζάπι, όπου είναι ένας πάρα πολύ ωραίος επιβλητικός χώρος, θα βρίσκονται Λάκης Γαβαλάς, ο Δημήτρης Ορδουλίδης. Θα σας λέω και τώρα κάποια από αυτά. Θα μπείτε εσείς να δείτε και αυτά, ψάξτε το πληκτρολογίστε το και γκουγκλάρετε, να τους δείτε όλους. Έχει Νάσο Ντότσικα, έχει Πάνο Απέργη, τώρα θα τους πω εγώ, έχει κι άλλους, Βασίλη Ζούλια, Βλάση Χολέβα, Ρίτα Πατερώνη, γίνεται χαμός, αξίζει. 2-10-66-65-669, ετοιμαστείτε να ζήσετε την πιο exclusive εβδομάδα μόδα στο Ζάπιο. 5 διπλές προσκλήσεις για όποιον καλέσει. Τώρα γρήγορα να ακούω να γίνεται χαμούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε με το θέμα το χθεσινό. Ας κάτσουμε. Και θα ακούμε και μουσικάρες από τον Άγιο, ωραίες. Κάθομαστε λοιπόν εδώ και συνεχίζω. Χθες είχαμε σταματήσει, είπαμε, πράγματα που κάνουν σήμερα οι άνδρες το έτος 2016 και είναι άκρως αποδεκτά, ενώ παλιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια κλίση άποστου «Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται ο άντρας σου, λέει, κύριε, να φοράει ποδιά». Τι λες, καλέ, ξέρεις τι ωραίο του παρείο του άντρα η ποδιά. Συγγνώμη, όταν πηγαίνει σε ένα κοκτέιλ, στον κοκτέιλάδικο, ο αδερφούλης μου, ο Γλυκούλης, ο Βασίλης, που δουλεύει στο κοκτέιλάδικο εκεί πέρα, βεβαίως φοράνε κάτι ποδιές εξαιρετικές, έχω να σου πω, και στυλάτες και με ωραία σχέδια. Γιατί να φοράει άντρας ποδιά, δεν κατάλαβα. Για δώσε λίγο, Ντέμι. Γι' αυτό το συνέστημα θα στο αφιερώνω. Πάμε, όπα. Και από ερωτά μετά. Από ερωτά μετά. Ολοκένουργιο λοιπόν βίντεο κλιπ, το official βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Ντέμι. Μπορείτε να το βρείτε ισόβια μαζί. Είναι μια κούκλα, μην τα λέμε τώρα παιδιά, δεν το συζητώ. Panic Records, το τραγούδι και το βίντεο κλιπ όλα, η παραγωγή τα πάντα, να είναι καλά. Και έχω να σας πω ότι πολύ σύντομα ετοιμαζόμαστε να δούμε και τον κύριο Στέλιο Λεγάκη από Panic Records. Θα πάμε σε ρεπορτάζ, γιατί βγάζει το καινούριο του άλμπουμ. Εκεί θα είναι η κάμερα του MyTV, να τα δείτε όλα. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που είναι αποδεκτό να κάνει ο άνδρας σήμερα και που το κάνει, έχω να σου πω, και το είπαμε λίγο πολύ χθες, αλλά δεν το αναλύσαμε, είναι να μαγειρεύει. Εσύ μαγειρεύεις. Μαγειρεύεις. Και γιατί κάθε μέρα έχεις τα περάκια τη γυναίκα σου, δηλαδή. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να μαγειρεύεις κάτι, το φέρεις, δεν το φας. Νομίζεις. Να σας πω. Ναι, αλλά εδώ μέσα ποιος λέει ότι μαγειρεύει πολύ. Ο Άγιος δεν λένε ότι μαγειρεύει πολύ. Ο Άγιος και ο Δαμασκηνός. Ο Δαμασκηνός. Κάτσε ρε, ο Άγιος δεν είχε μια ωραία συνταγή που έλεγε ο Δαμασκηνός και φτιάξει μια πίτσα με πεπερώνι. Τι ήταν αυτό που είχε φτιάξει. Πίτσα που έκαιγε, θυμάμαι. Α, ήταν λίγο πιπεροάτη η πίτσα του Δαμασκηνού, θυμάμαι. Αυτή δεν είχε φτιάξει. Βρέ, πες, μίλα βρε. Λοιπόν, αυτή δεν υπήρχε εδώ και μας κατέκαψε και χρειαστήκαμε μισό μπιτόνι νερό για να πιούμε να είμαστε καλά. Πεντανόστιμη ήταν, δεν έχω να πω. Α, θα μας κινούν οι μου Χρυσογέννης. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν εδώ. Ο άνδρας, έλεγαν οι παλιοί, δεν είναι για την κουζίνα ο άνδρας. Πώς έλεγαν στις γυναίκες, γρήγορα στην κουζίνα σου και μη μιλάς. Α, θα στο κόψω το χεράκι. Α, θα στο κόψω το χεράκι το γρήγορα στην κουζίνα σου. Αμέ, είδες τώρα, σήμερα μπαίνει και ο άντρας λοιπόν στην κουζίνα, γιατί έχω να σας πω ότι αυτά τα ταμπού τώρα δεν υπάρχουν εσμένα στα διά. Έχω να το παραδεχτώ ότι σήμερα οι άντρες μαγειρεύουν καλύτερα από τις κοπέλες. Δεν θα πω όχι. Βέβαια, θα σου πω ποιο είναι το αρνητικό. Άμα ο άντρας είναι λίγο ακατάστατος, το θέμα είναι θα μαγειρέψεις. Θα σου μαγειρέψει. Το θέμα είναι ότι μετά θα αφήσει μια κουζίνα σαν να έχει περάσει ο 7ος Παγκόσμιος Πόλεμος από εκεί μέσα. Οπότε μετά σου πίνει και λίγο ξινό. Ναι, μεν μαγειρεύει, εσύ τρως, χαίρεσαι, φουσκώνεις, θες μετά να πας να πέσεις ένα καναπέ να κάτσεις, αλλά δεν μπορείς, γιατί πρέπει να σηκωθείς, να πας να καθαρίσεις το χάλι που άφησε όλες πίσω του. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλα θετικά. Μαγειρεύει ο άνθρωπος. Τι να τον κάνουμε τώρα που είναι κατάστατος. Κατάλαβες. Κάπως έτσι. Δώσε και βάση εδώ πέρα. I should have said. Με playmen. Αγαπάμε playmen και βάση. I love you. Θέλω να σας περάσω σε ένα πολύ λεπτό ζήτημα και ελπίζω να μην αρχίσουν να ουρλιάζουν εδώ πέρα οι φίλοι άνδρες. Γιατί τώρα θα περάσουμε να σας πάω λίγο τραγουδιστά και λίγο ρυθμικά. Δώσε λίγο άγγι μου. Να σας το πασάρω λίγο ήρεμα και ωραία. Ο άνδρας πλέον σου λέει, εδώ η έρευνα το λέει, μην πεις το λέω εγώ. Μπορεί βεβαίως να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, μπορεί να κάνει.
Δεν άκουσα. Τι είπατε. Είπατε κάτι. Τι κάνει δουλειέ στο σπίτι, ή τι κάνει εσύ. Είστε καλό σύζυγο. Εσύ, Άγιε, κάνει δουλειέ στο σπίτι. Μισό. Άγιε, αγόρι μου. Α, δεν μ' αρέσει αυτό το κάνω. Το μουλοχτώ, το βουβό. Δεν απάντησε αμέσω. Εγώ δεν άκουσα. Έχει κατά αυτή μου. Σκουπίζει δηλαδή. Γιατί δεν σφουγγαρίζει. Δεν σ' αρέσει το σφουγγάρισμα. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει το ξεσκόνισμα. Λοιπόν, ωραία λοιπόν, λέει εδώ. Αυτή λέει και φακιόλι θα σε βάλει να φορέσει. Πώς λέει, ωραία, αυτή θα σε βάλει αξίσμα και μουστάκι στην ταινία, τη γνωστή. Δεν είναι, λέει, για τους άντρες η σκούπα και το ξεσκονόπανο. Θα πω κάτι εδώ τώρα και θα υποστηρίξω λίγο το ανδρικό φύλλο εγώ. Εντάξει, και πείτε μου τώρα στις γυναίκες αν έχουμε άδικο ή όχι. Είναι ωραίο γενικά ο άντρας να μην είναι τεμπέλης και γενικά στο σπίτι να μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σήμερα έτσι όπως τα έχει φέρει η εποχή, χρειάζεται να δουλεύουν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, και η γυναίκα πάρα πολλές ώρες. Η Μέρη, για παράδειγμα, εδώ που είναι εργαζόμενη μητέρα, έχει δύο παιδιά. Δουλεύει πάρα πολλές ώρες, γυρίζει σπίτι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δηλαδή, το θέμα είναι να βλέπεις να υπάρχει ένα ενδιαφέρον, να υπάρχει η πρόθεση. Δηλαδή, αν άλλος σου πει αγάπη μου, άστα, σήμερα θα ξεσκονίσω εγώ. Λες, οκ, okay, δεν έχω έναν τεμπέλη, δεν έχω ένα χαραμοφάι, έχω έναν άνθρωπο που προτίθεται να βοηθήσει. Αν με ρωτάς, δεν μ' αρέσει να βλέπω άντρες να κάνουν δουλειές. Το λέω και το δηλώνω. Αλλά στη ζωή θα χρειαστεί κάποια στιγμή να σε βοηθήσει. Γιατί αν εσύ γυρίζεις το σπίτι σου 7 η ώρα και το 8 το απόγευμα, ο άντρας μπορεί να μαζέψει 2-3 ρουχαλάκια από το. Μπορεί να κάνει, άμα δει τώρα σκονισμένο το τραπέζι εκεί στο σαλόνι, να πάρει ένα βετεξάκι να το κάνει. Δεν θα του πεις όχι. Αλλά αν είσαι στο σπίτι τώρα και κάθεσαι με τις αρίδες απλωμένες έτσι, εκεί, και βλέπεις τηλεόραση, και είναι ο άλλος μέσα και σκουπίζει, σφουγγαρίζει με τα φαράσια, απλώνει, σιδερώνει, δεν τη λες και ωραία εικόνα αυτή τώρα, κατάλαβες, να είμαστε και λίγο τώρα, μη χαλάσουμε, μην τα καταπατήσουμε και όλες τις παραδόσεις εδώ πέρα και αυτά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στο cooler. Ωπα! Πάρε τη φουρέιρα τώρα να γίνει χαμούλης. Τι κοιτάς. Έτσι να πιάσουμε, να ανεβάσουμε, να σηκώσουμε το πόδι. Και... Hey. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο κούλερ που με λένε η φουρέιρα. Τι κοιτάς, τι κοιτάς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φοβερή επιτυχία έχω να σας πω. Έβαλα πάλι ό,τι αγαπώ, λέει κόκκινο χρώμα προκλητικό. Δώστε δυνατά. Το ακούγαμε χθες με τη Δώρα αυτό μέσα και τρώγαμε. Και η Δώρα χορεύει από εδώ και πάνω, εγώ χορεύω από εδώ και κάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πριν συνεχίσω το θέμα, γιατί τώρα θα πρέπει στο επόμενο που λέει εδώ, που βλέπω στην έρευνα, θα πρέπει να ψηφίσετε εσείς εδώ του πλατώα. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει κάποιος άλλος. Δεν πρέπει να ψηφίσετε. Να σας πω λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα για τα κατοικίδια σας να γίνουν διάσημα. Να κερδίσουν τις καρδιές μας. Όχι ότι δεν τις έχουν κερδίσει, αλλά θα κερδίσουν και τις καρδιές όλων των υπολείπων όπως καταλαβαίνεις. Γιατί τώρα εδώ στο MAD-TV κυκλοφορεί διαγωνισμός φοβερός στο Pet Tube. Ένα κανάλι λοιπόν αφιερωμένο αποκλειστικά στα μικρά αυτά πλασματάκια. Τα ζωάκια, τους μικρούς μας φίλους, γατάκια και σκυλάκια αγαπημένα μας, που πραγματικά κάθε φορά που απαθανατίζουμε τις ωραίες τους, τις όμορφες στιγμές, τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε replay και replay και replay και replay και γελάμε και τις δείχνουμε και στους φίλους μας και τις ανεβάζουμε και στο Facebook και στο Instagram και τις δείχνουμε σε όλους και έρχεται για παράδειγμα εδώ στη δουλειά και σου λέει ο άλλος, α, κοίτατε κάτι σήμερα ο σκύλος μου και χαχαχαχα, θα σου φτιάξει διάθεση, τη φτιάχνει. Τώρα λοιπόν, αυτά τα βίντεο θα δουν το φως της δημοσιότητας, βεβαίως, στο κανάλι του YouTube, το Pet Tube. Και πραγματικά τα σκυλάκια και τα γατάκια θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να κλέψουν την παράσταση και να μας κερδίσουν γενικότερα με τα υπέροχα βίντεο τους και να μας διασκεδάσουν, αλλά θα έχουν δικό τους κανάλι στο YouTube, βεβαίως,
και θα κερδίσουν ένα χρόνο την τροφή από την Purina. Με τη βοήθεια της Purina λοιπόν γίνεται αυτός ο διαγωνισμός. Και συντονιστείτε, μπείτε στα social media του MAD-TV και στο MAD-TV εδώ σε εμάς για να δηλώσετε συμμετοχή και μην σταματάτε να παθανατίζετε σκυλάκια και γατάκια. Και πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα στο θέμα μας, γιατί έχω μετά να σας πω και για The Booth. Μην μου το ξεχνάτε το The Booth. Θα γίνει χαμούλης. Λέει εδώ ότι ο άντρας είναι αποδεκτό τη σήμερα η Μέβα να κάθεται στο σπίτι με τα παιδιά. Να κάθεται ο άντρας σήμερα με τα παιδιά. Σπίτι, να κάθεται. Εσύ, Μέρη μου, να κάθεται. Εσύ, Άγη μου. Άγη μου. Ένα-δύο. Τεστ. Ναι, εννοείται. Εσύ, είδα μας σκηνέ μου, όταν με το καλό θα κάνεις. Εννοείται, λέει. Το έχεις βρει το κορίτσι, είδα μας σκηνέ που κάνεις. Το έχεις βρει, ε. Εντάξει. Οκ. Συνεχίζω. Λοιπόν, έχω να σας πω. Δηλαδή, εσείς τώρα, μισό. Οκ. Συμφωνείτε. Εγώ, όχι εγώ. Κάτι έχω πει εγώ. Δεν τρέπεστε, βρε, να ρωτάτε τέτοια πράγματα, την παρουσιάστρια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τι είναι το θέμα τώρα, μπερδεύτηκε εδώ στα λόγια. Λοιπόν, εσείς δηλαδή λέτε, υποστηρίζετε όλοι, ότι είναι οκ να κάθεται στο σπίτι ο άντρας με τα παιδιά όταν η γυναίκα δουλεύει. Όταν η γυναίκα, για παράδειγμα, θέλει να πάει βόλτα ή να βγει με τις φίλες της, να ξεσκάσει. Εδώ να σας ακούσω τώρα. Να κάθεται ο άντρας σπίτι με τα παιδιά. Και στη βόλτα. Μπράβο σου. Μπράβο, παιδιά, μ' αρέσετε. Α, περίμενε, λέει, μη χαίρεσαι, λέει, Μέρη Ευαγγελία, μετά κάθεται γυναίκα και βγαίνει ο άντρας. Αλλά αυτός όταν θα βγει για τα καλά, έχετε ένα δίκιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα σου πω. Τι λέει, αν κάποιος λέει γονιός πρέπει να κάτσει σπίτι με τα παιδιά, αυτή έλεγαν οι παλιοί φυσικά είναι η μητέρα. Η οποία αν χρειαστεί θα αφήσει και τη δουλειά, της λέγανε οι παλιότεροι, για να τα φροντίσει. Όπως και παλιότερες γενιές και η μαμά μας και η δικιά μου η μαμά, έχω να σας πω κάποια στιγμή. Όταν είχαμε γεννηθεί εγώ και ο Βασίλης, δεν δούλευε γιατί ήθελε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη δικιά μας την ανατροφή. Όχι, και με τους δύο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, αν εγώ εργάζομαι και τελειώνω τη δουλειά μου 8 και ο σύζυγος τελειώνει στις 5, φυσικά θα πάει ο σύζυγος στις 5.30-6 παρά, θα κρατήσει τα παιδιά, θα πάρει τη σκυτάλη από τη γιαγιά ή την ταντά ή ό,τι έχουν, εν πάση περιπτώσει, την κοπέλα που βοηθάει και θα συνεχίσει πάρα πολύ ωραία ενώ η γυναίκα δουλεύει. Γιατί να σου πω κάτι σήμερα, αν και δεν είναι πολύ αποδεκτό από τους άντρες και συνήθως προκαλεί λίγο μανουρίτσα μέσα στα ζευγάρια, λίγο ανταγωνισμό. Υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα, ρε παιδί μου, να έχει μια καλύτερη θέση εργασίας και να παίρνει έναν πιο άνετο μισθό από τον σύζυγό της. Οπότε σίγουρα η γυναίκα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εργαστεί παραπάνω ώρες και να ξοδέψει παραπάνω ώρες στο γραφείο της ή στη δουλειά της. Και αυτό γίνεται. Βέβαια, κάποιοι άντρες δεν έχουν τέτοια θέματα, είναι ακουμπλεξάριστοι. Κάποιοι άντρες άλλοι τους φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λένε ότι η γυναίκα φέρνει τα περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Αυτή είναι κομπλεξία, έχει δίκιο, Μέρη μου. Ναι. Τι σημαίνει, όταν είσαι παντρεμένο, είσαι ένα. Δεν είστε δύο. Όποιο, ό,τι μπαίνουμε στο σπίτι, καλά είναι για όλου. Τη μία θα τα φέρει εσύ, την άλλη θα τα φέρει ο άλλο. Και τι έγινε. Έτσι πρέπει να σκέφτεστε τα νέα ζευγάρια, να σκέφτεστε. Κατάλαβε. Αυτό λοιπόν λέει σήμερα, λοιπόν. Συνήθω μπορεί βεβαίω. Συνήθω λοιπόν σήμερα ο άντρα μπορεί να κάθεται σπίτι. Και γιατί όχι, παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη το πατρικό πρότυπο, γιατί παλιότερα ο άνδρας απουσίαζε σχεδόν όλη μέρα από το σπίτι. Σωστό κι αυτό. Δεν θα το πω στον αέρα. Πάμε να πάρουμε ανάσα και επιστρέφετε στο κούλερ. Θα τα σπάσει όλα. Επιστρέψαμε εδώ στο κούλερ. Είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Δώσε λίγο με DJ Pitchy. Ρυθμικά, μια μόρια. Έλα. Δώσε. Με ανιμάντο. Έχω να σας πω ότι ανιμάντο έχει εξαιρετική φωνή. Και εξαιρετικό κορμί. Συγχαρητήρια, κόριτσι μου, εγώ στο είπα και από κοντά που την είδες προάλλες. Τι λέω, κοντάξει, τι να σου πω. Είσαι μια οπτασία τώρα, τι να λέμε, ανιμάντο μου λοιπόν. Και πολύ ωραία φωνή, την άκουσα live, έχω να σου πω. Και σε ξένο και σε ελληνικό τραγούδι. Πολύ ωραία φωνή, ανιμάντο, δώσε. Λοιπόν, και η Θωμαία
Επίσης, έχω να σας πω, ετοιμάζει καινούργια δουλειά και καινούργιο τραγούδι. Και της το έχει γράψει ένας μεγάλος αγαπημένος καλλιτέχνης τραγουδιστής που τον αγαπάτε όλοι. Δεν θα σας πω γιατί μπορεί να μην θέλει να το προδώσω, μου το είπε πριβέ, που την είδε πριν από λίγες μέρες και αυτήν. Θα σας τα πούμε εν καιρό. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε το θέμα μας, πριν σας πω για το The Booth. Λέει εδώ πέρα το άλλο. Ο άνδρας λέει σήμερα είναι αποδεκτό να μην βλέπει μπάλα. Καλά, εντάξει λέει τώρα, το μπιπ τώρα, λέει ο Άλεξ. Να σου πω κάτι, θα σου πω... Απλώς αυτός λάτρος λέει δεν είναι παντρεμένος. Παιδιά, θα σας πω μισό λεπτάκι κάτι. Μισό λεπτό, θα σας τα πω εγώ τώρα όλα. Εγώ, θα σε φωτίσω, περίμενε. Μισό λεπτό. Μάλλον, να ρίξω φως στην υπόθεση. Μάλλον εννοεί ότι τη σήμερα ημέρα πολλοί άντρες δεν βλέπουν μπάλα. Μπορεί να βλέπουν κάποιο άλλο άθλημα. Μπορεί να βλέπουν πολύ τένις. Μπορεί να ασχολούνται με άλλου είδους αθλήματα. Μπορεί να ασχολούνται με το windsurf. Τι να βλέπουνε? Μπορεί να βλέπουνε βέβαια αντρικό wrestling. Γιατί τι έχει το αντρικό wrestling? Άρρωστε. Μόνο που μπουρδουκλώνει στη γλώσσα. Εντάξει, δεν θέλει και πολλά. Ναι, οι παλιοί για παράδειγμα λέγανε ο δικός μου γιος θα βλέπει μπάσκετ. Αυτή είναι θα πήγαινε στο γήπεδο. Θα πίνει πίνες. Δεν έλεγε. Έτσι λέγανε οι παλιοί, ρε, πείτε την αλήθεια. Πείτε να το πάω στο γήπεδο το παιδί, να τον κάνω άντρα. Τέλεια λέγανε οι παλιότεροι. Τα έχω ακούσει άπειρες φορές. Παιδιά, συγγνώμη. Και με το που γεννιέται ένα παιδάκι, ένα αγοράκι, πάνε και το βάζουν εκεί. Πάνε και το βάζουν εκεί πέρα να παίξει μπάλα. Κάτσε να μην το γνώρι. Το ρώτησε το παιδί, αν δεν παίξει μπάλα. Μπορεί να θέλει να κάνει κάποιο άλλο άθλημα. Μπορεί να κάνει κολύμπι. Θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, εγώ έχω πολλούς φίλους που βλέπουν, δεν βλέπουν μπάλα, τι συχαίνονται. Και θέλω να σου πω ότι κάθονται και βλέπουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του σερ. Τι αυτό δεν τον καθιστά άντρα, δηλαδή τον άλλον, ναι. Πρέπει δηλαδή να είναι και καλά. Το πήραμε. Πρέπει δηλαδή να είμαστε έτσι όλοι, να είναι όλοι έτσι άντρες. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό θέλω να πιστεύω, ότι τη σήμερα ημέρα πολλοί άντρες, παύλα αγόρια, δεν ασχολούνται και καλά με την μπάλα. Επίσης, πάρα πολλοί βλέπουν μόνο μπάσκετ. Καλαθοσφαίριση, για το πούμε ελληνικά. Ή μπορεί κάποιοι να βλέπουν πολύ βόλεϊ, πολύ τένις, μπορεί φόρμουλα. Fashion TV, έλα ρε, μην κορεδεύετε. Γιατί δεν έχει Fashion TV για τους άντρες. Δεν κατάλαβα. Πιο δυνατά, μελισσές! Αγάπα. Λοιπόν, το άλλο λοιπόν λέει ότι σήμερα, να για να σε δάκουσα, σχολιάζω αυτό τώρα, μισό λεπτό. Να σε πιώσω κι εγώ. Είναι αποδεκτό, λέει, τη σήμερα ημέρα, Άλεξ και λυπή. Θέλω να το σχολιάσετε τώρα. Να πληρώνει η γυναίκα σε κάποιο ραντεβού. Να μην τα πληρώ. Αφού δεν πληρώνει. Έλα ρε. Ναι, το αφήνετε σήμερα οι άντρες, το επιτρέπει, γίνεται. Εγώ έχω ακούσει. Ναι, ή δηλαδή πολλές φορές πληρώνονται μισά-μισά ή καμιά, υπάρχουν πολλοί, θα σου πω, υπάρχουν πολλοί άντρες. Τι εννοείς? Εννοώ ρε παιδί μου ότι έχω... Πριν ή μετά, αφού... Είστε κακοί. Πιο δυνατά. Θα σας αγνοήσω, θα ακούσω μέλισσες. Λοιπόν, θα σου πω, απλά έχω παρατηρήσει σήμερα ρε παιδί μου. Και επειδή δουλεύω εντάξει και σε χώρους της εστίασης, σε εστιατόρια και αυτά, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί δέχονται να τους κερνάει η κοπέλα τους, να τους πληρώνει το φαγητό ή τον καφέ. Βρε, εγώ το δέχομαι ότι δεν έχουν, αλλά παλιά ο άντρας δεν έβγαινε με το κορίτσι του έξω άμα δεν είχε να πληρώσει, το θεωρούσε προσβολή. Λέει, ο άντρας, έλεγαν οι παλιοί, οφείλει να κερνάει, δεν επιτρέπεται η γυναίκα να βγάζει έξω το πορτοφόλι της. Άμα δεν το βγάζει η γυναίκα το πορτοφόλι, δεν τη βγάζει έξω άντρες. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Μισό λεπτό, παιδιά, περίμενε. Άμα έχεις δίπλα σου μια γυναίκα, ας πούμε, λογική, μη σου λέει, άκου να δεις, εγώ κάθε Παρασκευή θέλω 2.500 ευρώ να πιω τα ψώνια μου. Εντάξει, θα τη βουτάς από το μαλλί και την πετάς έξω, προφανώς. Σου λέω. Το έχω ακούσει, μη γελάς, το έχω ακούσει. Λοιπόν, αν τώρα έχεις μια κοπέλα, θέλω 2.500 χιλιάρικα να πηγαίνει για ψώνια.
Για πες, τα έχει από τον πατέρα της καλά, λέει η Μέρη. Κατά, το έχω ακούσει αυτό, να λέγεται μπροστά στην παρέα. Και λέω, τι λέει αυτή, λέω, το κλότσο κόμπον. Πετάξτε τη λέω, βγάλτε από αυτή την παρέα, σαν δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, ναι, παιδιά, το έχω ακούσει. Η άλλη... Και η άλλη ήθελε 500 ευρώ, εντάξει, τουλάχιστον αυτή είχα μείνει στην ταρίφα, πάλι καλά. Κάτσε, κυρά μου, πάρε και πατέρα σου να πούμε 500 ευρώ, κολαριστά, κολαριστά. Ο Γιωργάκης μου λέει, τι φωνάζει. Αυτές είστε, άμα έρθω επάνω, δαμασκηνία και σου βουτήξω το αυτή, που μας βάζεις όλες σε μια κατηγορία και μας κατηγοριοποιείς. Θα σου πω εγώ, που είμαστε όλες έτσι, οι εργαζόμενες κοπέλες. Εντάξει, είπαμε, δεν μαζεύουμε το δωμάτιο όμως κάθε μέρα, αλλά δεν το κάνουμε και θέμα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Γενικά, σήμερα θεωρώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα και αυτές τις εποχές που βιώνουμε, επειδή μας βλέπουν και μικρά κορίτσια και μικρά αγόρια, δεν είναι κακό να πληρώσει και μια φορά το κορίτσι, θεωρώ εγώ. Δεν είναι κακό να πληρώνονται και μισά-μισά όταν, ας πούμε, το αγόρι δεν έχει μια σταθερή δουλειά. Κάποια αγόρια δεν πληρώνονται από τη δουλειά τους. Πολλά φέσια σήμερα γενικότερα και κορίτσια, αλλά αυτό. Αλλά πάρα πολλά παιδιά. Μπορεί για παράδειγμα κάποια παιδιά να κάνουν την άσκησή τους. Όταν κάνεις άσκηση, δεν πληρώνεσαι. Τι να κάνει αυτός ο δόλιος, δηλαδή, να μην έχει σχέση επειδή δεν πληρώνεται. Οπότε εμείς τα κορίτσια πρέπει να τους βοηθάμε τους ανθρώπους μας, άμα τους έχουμε επιλέξει, τα αγόρια μας, και να μην έχουμε, να μην περιμένουμε και καλά και να το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να μας κεράσει ο άλλος. Εγώ αυτό έχω να πω προσωπικά στα Ευαγγελία. Φεύγουμε. Ναι, αλλά πριν. Μισό λεπτό. Αλλά πριν φύγουμε, πρέπει να σα πω γιατί δεν μπορεί. Μην μου φεύγετε. Μη φύγεις. Έλα λίγο. Όριστε, αυτά κάνετε και μεταράστε. Λοιπόν, Bad Made for Music Project, το επόμενο The Booth. Έρχεται Special Edition Halloween Neon Party. 30 Οκτωβρίου θα γίνει χαμός. Μαζί με το τριήμερο. Το τριήμερο αυτό το ωραίο θα κλείσει 28, θα κλείσει επικά με μια super exclusive παρτάρα. Μπείτε γρήγορα, γρήγορα να προλάβετε fb.com/badgreece, γιατί είναι πριβέ πάρτι. Δεν θα μπει πολλοί κόσμος, μόνο όσοι θα έχετε τα guest passes, τα VIP passes και το DJ set. Άκου λίγο. Aiden Greg. Βαγγέλης Κωστοξενάκης, ναι! Running Squad, δώσε! Mars, δώσε δυνατά! Chris Riot, όλοι αυτοί θα είναι στα decks, θα γίνει χαμός. Πηγαίνετε να βρείτε την πιο τρομακτική, παύλα, φρικτή στολή, να αντιθείτε και οι Halloween-ούλες και Halloween-ούλιδες και να ελάτε, λέω, εδώ, και να έρθετε να περάσουμε. Τέλεια να περάσουμε. Από εκεί και πέρα, άλλο ένα κούλερ. Έφτασε στο τέλος του. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, αύριο κλείνει η εβδομάδα, ημέρα Παρασκευή. Κυρία Λίτσα, την κρίμα που θα φέρετε λίγο τη σκούπα πάλι, γιατί τώρα αυτά δεν μπορώ να τα κρατήσω. Πρέπει να τα πετάξω λίγο. Να μην τα πετάξω. Να σου πω κάτι, το σηκώνει, αφού θα έχουμε αλλαγές, θα έρθουν καινούργια πράγματα. Ορίστε. Λοιπόν, γεια σας. Καλό απόγευμα, δυναμικά, θετικά, μόνο με χαμόγελο. Κουλεράκια μου.